Πώς έγινε αυτό όλο, τα. Κάποια στιγμή η μητέρα μου κοίταγε τη γυναίκα του πατριού μου που με μεγάλωσε και τα υπόλοιπα τα αδέρφια μου. Και η γυναίκα του είχε καρκίνο και την κοιτούσε. Την πρόσεχη η μαμά σας. Ναι, την πρόσεχη. Και άκου να δεις. Ήτανε μαζί. Όταν και έφυγε από τη ζωή, η γυναίκα του πατριού μου έγινε ζευγάρι. Και κάνανε τον Νικολάκη. Μάλιστα. Τον Νικολάκη τον προσέχατε σαν δικό σας παιδάκι. Δεν ήταν μικρός. Η μαμά μου, επειδή ξαναδούλευε, με έβαζε και τρύπα το σαπούνι για να λιώνει γρήγορα, για να πλένουμε τις πάνες του. Τότε δεν υπήρχαν μπέιμπιλίνο. Φυσικά, φαντάζομαι. Τα ρουχαλάκια του. Τι έγινε και εξαφανιστήκατε από το σπίτι σας εκεί στην Κόρινθο? Θυμόσαστε να μου πείτε. Είχα πάει μία επίσκεψη κάπου και είχα ντυθεί ωραία σαν κοπέλα και γυρίζω ένα βράδυ στο σπίτι και ήτανε τα αδέρφια μου και με χτυπήσανε πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι. Γιατί αργήσατε από την επίσκεψη? Ναι. Είχαν φύγει από τα σπίτια τους και με περιμένουν στο σπίτι. Να με βαραίνουν στο κεφάλι, να με κουρέψουνε. Και σας κουρέψανε? Σας τιμωρήσανε δηλαδή γιατί ήσασταν όμορφοι? Δεν ξέρω. Και γιατί βγαίνατε έξω και αρέσατε στον περίγυρο? Είναι κακό αυτό, είναι αμαρτία. Ναι, είναι κακό. Και από το... Και μου πετάξανε και ένα μπογορούχα και μου λένε να φεύγεις από εδώ. Σας διώξανε. Ναι. Και από 16 χρονών είμαι... Ζω μόνη μου. Εκτός το σύντροφο που έχω. Κανένας δεν νοιάστηκε τόσα χρόνια. Από 16 χρονών... Δεν ξαναείδατε κανένα από την οικογένειά σας? Όχι, κανένα. Αν ζω, αν πέθανα, πού είμαι, τίποτα. Δηλαδή, πάνω από όλα ήταν η ανάγκη τους να σας τιμωρήσουν? Πάνω από τι, από τη ζωή σας την ίδια ήταν αυτό? Δεν ξέρω τι να σας πω. Πιο πολύ τους ένοιαζε αν είστε καθώς πρέπει παρά αν ζείτε. Ναι. Περιτώ να σας πω ότι μετά από όλα αυτά, όπως ήμουνα, πήγα στον νομάρχη, του ζήτησα λεφτά να πάρω τα εισιτήριά μου να πάω στην Αθήνα. Άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Και τι κάνατε στην Αθήνα που είχε? Τι έκανα? Έγινα χορεύτρια. Γράφτηκα σε σχολή. Τέλος πάντων. Και πώς πληρώνατε τα δίδακτρα της σχολής χορού? Ήμουνα σε θέατρο. Με πήρε ένας χορευτής και με έκανε πρίμα μπαλαρίνα, ο Αλέξη Γεωργίου. Και δούλευα και στο θέατρο και σε μεγάλα κέντρα των Αθηνών. Εσείς γιατί δεν αποφασίσατε ποτέ να ψάξετε για κάποιον? 4-5 φορές πήγα και έβλεπα τη μητέρα μου από μακριά και τον Νικολάκη. Γιατί από μακριά? Είχατε μαλώσει και με τη μαμά σας. Φοβόμουν. Ποιον φοβόσασταν? Τα αδέρφια μου. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι... Γιατί δεν κρατήσατε τη σχέση με τη μαμά σας? Όσο ήταν ζωντανή τουλάχιστον. Φοβόμουν. Γιατί πηγαίνουν συχνά τα αδέρφια μου και τη βλέπανε. Μου στερήσανε πολλά πράγματα. Το σπίτι σας, τη μάνα σας, τον αδερφό σας. Περισσότερο τη μάνα μου. Υπάρχει μεγαλύτερη απώλεια για ένα κοριτσάκι τώρα 16 χρονών? Και το μικρό. Γιατί να μου το στερήσουν αυτό? Αυτό το παιδάκι αλήθεια πώς το μεγάλωσε? Δεν ξέρω. Το σκεφτόσασταν όλα αυτά τα χρόνια? Τον σκεφτόμουν. Τι να γίνει αυτό το παιδί? Για
την απώλεια της μητέρας σας πότε μάθατε? Το έμαθα τελείως τυχαία από ένα κοινό φίλο. Είχαμε συναντηθεί στην Αθήνα και μου είπε, έμαθες, η μαμά σου έφυγε. Μάλιστα. Ποιος σας καλεί, λέτε, απόψε, τελικά? Πιστεύω να είναι το πρόσωπο που θέλω να δω, όχι τα άλλα μου τα αδέρφια. Ποιος σας καλεί, λέτε, απόψε, τελικά? Πιστεύω να είναι το πρόσωπο που θέλω να δω, όχι τα άλλα μου τα αδέρφια. Εγώ λέω να ανοίξουμε το πακέτο σας. Να το ανοίξω. Είστε έτοιμοι? Ναι. Ωραία. Ανοίξτε το, παρακαλώ. Οπότε υπήρχαν λεφτά. Μας έφτιαχνε κουραμπιέδες η μαμά μας. Όχι Χριστούγεννα, όλο το χρόνο. Το γλυκό της χαράς σας, ε? Ναι. Το γλυκό της χαράς, όπως είπατε. Άρα, ποιος σας στέλνει αυτά, λέτε? Αυτό σίγουρα είναι ο Νικολάκης. Λέτε? Λέω. Γιατί κάναμε μεγάλη είναι. Χαρά. Να δούμε. Αποκαλύψτε μας το πρόσωπο. Ναι, βεβαίως. Παναγία μου. Ίδια μάτια έχω. Είναι? Ναι, είναι. Είστε σίγουροι, ε? Μπορείς να μιλήσεις στην αδερφή σου. Θεοδώρα μου. Νίκο μου. Αδερφούλα μου. Πολλά τα χρόνια. 48. Αλλά αυτά είναι παλιά. Είμαι σοκαρισμένος από πράγματα τα οποία δεν είχα ιδέα. Έχω έρθει εδώ προσωπικά μόνο για σένα, γιατί και εγώ σε σκεφτόμουν. Έχω ψάξει να σε βρω και δεν τα κατάφερα. Είδα την εκπομπή και όλα φέρανε το δρόμο τους. Έτσι. Και για να συναντηθούν οι δρόμοι σας πια, δεν έχω παρά να διώξω το μοναδικό εμπόδιο που απομένει μετά από 47 χρόνια που λέτε κι εσείς. Πάρα πολλά, ε. Πάρα πολλά. Αγνώριστος. Μια στέλια ήταν. Πέρασε κι αυτός τόσο δύσκολα. Τόσο δύσκολα. Θα σας τα πει ο ίδιος. Οι κουραμπιέδες σου μείνανε. Πόσο χτυπησμένο είναι. Ίδια Μαργαρίτα είσαι. Ναι, ο μάμας. Τον Περπατρέα δεν πήρες τίποτα, ε. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, μάλλον, Νίκο. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι μου έλεγε πριν? Είναι για μένα και μάνα και αδερφή. Και τώρα θα είναι και μάνα και αδερφή πάλι. Τώρα είσαι και μάμα μητέρα.